Η Ελλάδα απορρίπτει με απόλυτο τρόπο την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της από την Τουρκία. Είναι το μήνυμα που έστειλε για ακόμα μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο CNN λίγες ώρες πριν απαντήσει επίσημα από το θύμα του ΟΗΕ στη χυδαία επίθεση Ερντογάν. Over the past months we've seen a crescendo of Turkish rhetoric primarily directed against Greece with completely baseless, preposterous allegations challenging the sovereignty of Greek islands. We've said very, very clearly that this pattern of rhetoric is unacceptable. There's only one playbook for solving differences among states, and that is a strict adherence to international law. Κρατώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου με την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εξωφρενικούς τους ισχυρισμούς ότι η Ελλάδα πνίγει μετανάστες στο Αιγαίο και κατηγόρησε τον Ερντογάν για απόλυτη αντιστροφή της πραγματικότητας. I mean, this is a completely preposterous claim, Isa. Greece has saved tens of thousands of people at sea. Just today, we actually had two shipwrecks. We saved more than 100 people, amongst them many children. I should remind you and your viewers what happened 1.5 years ago in March 2020. When President Erdogan openly encouraged tens of thousands of desperate people to cross into Europe. Μετά τη συζήτηση που είχε την Τετάρτη με τον Τζο Μπάιντεν στο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε χθες το θέμα της τουρκικής επιθετικότητας και στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτέρες, ενώ την κατάσταση σε Αιγαίο και Μεσόγειο συζήτησε ο Νίκος Δένδιας με την Αμερικανίδα Υφυπουργό Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε μια διαδικασία περαιτέρω οξύνσεως. Είπαμε θα απαντήσει, αλλά δεν έχει λόγο να οξύνει. Με το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Roots Race να βγαίνει ξανά στη Μεσόγειο νότια της Αντάλιας από την Κυριακή, οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε επιφυλακή μπροστά στο ενδεχόμενο η Άγκυρα να κλιμακώσει την ένταση. Δεν είναι λίγοι αναλυτές που υποστηρίζουν ότι ο Ερντογάν έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό από την ακραία ρητορική του και αυξάνει τις πιθανότητες μιας σοβαρής κρίσης. Ο ίδιος έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη των προσδοκιών του τουρκικού λαού και πιστεύω ότι έχει εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Άρα θα φτάσει σε ένα σημείο που θα πρέπει να αναλάβει ένα είδος στρατιωτικής δράσης.